μέρα γιορτής η σημερινή για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την κοινωνία ολόκληρης της Κρήτης, αφού για μία ακόμη χρονιά στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία ο ημιμαραθώνιος Κρήτης στο Αρκαλοχώρι, με τη συμμετοχή περισσότερων των 4.500 αθλητών, αθλητριών και πολιτών από 41 χώρες. Άτομα κάθε ηλικίας έστειλαν πολλαπλά μηνύματα μέσω ενός αγώνα που αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το εφαγωνίζεστε, τη χαρά της συμμετοχής, την αλληλεγγύη στο συνάνθρωπο, το δικαίωμα στη ζωή αλλά και την κριτική φιλοξενία και κουλτούρα. Ένας αγώνας που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων, αφού η σύμπραξη μιας πλειάδας φορέων αλλά και αμέτρητων εθελοντών τον έχουν κατατάξει δικαίως σε έναν από τους καλύτερους στην Ελλάδα και όχι μόνο. Ο σημερινός αγώνας είναι ο αγώνας των ρεκόρ. Ρεκόρ συμμετοχών, πάνω από 4.500 αθλητές και ρεκόρ στη διαδρομή του ημιμαραθωνίου. Έναν έλπιστο ρεκόρ που και οι τρεις πρώτοι αθλητές σπάσαν το περσινό ρεκόρ του Αυστραλού Douglas Hammerlock. Ένα ζωντανό αθλητικό γεγονός που έχει αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία, αλλά έχει αγκαλιαστεί και από εκατοντάδες αθλητές από την Ελλάδα και εκτός Ελλάδος. Γι' αυτό το λόγο και καλούμε όλο τον κόσμο του χρόνου πλέον να είναι εδώ, να είναι δίπλα. Δίπλα σε αυτά τα καταπληκτικά παιδιά που κάνουν καταπληκτική διοργάνωση, φοβερή δουλειά. 3, 2, 1. Γλακάτε, μωρέ! Γλακάτε! Νικητές ήταν όλοι όσοι βρέθηκαν στην αφετηρία και τον τερματισμό, ανεξάρτητα από το χρόνο τους. Άτομα με αναπηρία, γονείς με παιδιά, ηλικιωμένοι, κατοικίδια, πλημμύρισαν τις διαδρομές του Αρκαλοχωρίου, απολαμβάνοντας τον αγώνα που πλαισιωνόταν στη διάρκεια του με διάφορα δρόμενα. Έρχομαι ανελιπώς. Έχω κάνει τα 21, όλες τις αποστάσεις έχω κάνει. Τρέχω τώρα 66 χρόνια. Στέλνω ένα μήνυμα στις νέες γενιές, γιατί στην ηλικία που είμαι, όταν νιώθω δυνάμεις, κάπου οφείλεται. Δεν είμαι κάτι το διαφορετικό από τον άλλο κόσμο. Παρόλο που έχω κάνει και bypass, δεν ήταν δύσκολη. Εγώ τρέχω και περισσότερο, αλλά τα αποφεύγω λόγω του bypass. Φαντάζομαι ότι σας βοηθάει πάρα πολύ ο αθλητισμός. Με βοηθάει, ναι, καθημερινώς. Γιατί κάνω καθημερινώς κάνω. Αφού πάω Άγιο Νικόλαο Ηράκλειο, το ποδήλατο. Ο αθλητισμός δεν έχει διακρίσεις, ούτε ηλικίες, ούτε κοινωνικές τάξεις. Και μας λέει το εξής, ότι με τη βοήθεια του Θεού και την προσπάθεια τη δική μας, ό,τι θέλουμε μπορούμε να το πετύχουμε. 5 χιλιόμετρα ήταν εύκολα, το έχεις ξανακάνει? 3 φορές. Παναγία μου, τι είσαι, αθλητής? Εντάξει, το παλεύουμε. Για πες πως ήταν η διαδρομή, τι σε δυσκόλεψε περισσότερο? Στην αρχή, επειδή είχα βγει πολύ νερό, πονούσαν λίγο τα νεφρά, αλλά στα 100 μέτρα ξεπώνεσαν. Αξίζει αναφορά σε συμμετοχή για πρώτη φορά στο αγώνισμα του ημιμαραθωνίου δύο τυφλών αθλητών, του Στέριου Σιούτη και του Χρήστου Κορομιλά, ενώ στα 21 χιλιόμετρα έλαβε μέρος με το τροχήλατο ποδήλατο και ο παραολυμπιονίκης μας στον ακοντισμό, ο Μεσαρίτης Μανώλης Στεφανουδάκης. Στο Αρκαλοχώρι βρέθηκε και ο διεθνής παλέμαχος μπασκεμπολίστας, ο Δωρής Παπαλουκάς, ενώ συγκινητική ήταν και η συμμετοχή της πολυμελούς ομάδας του Συλλόγου Αθλουμένων Νευροπαθών, αλλά και αυτή τον ΑΜΕΑ. Χαίρομαι που οι διοργανωτές μέσα στο μυαλό τους, στον προγραμματισμό τους και στο πλάνο τους έχουν εντάξει αγώνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά επίσης έχουν δώσει μια περισσότερη βαρύτητα όχι μόνο τον αγώνα, αλλά έχουν επισημάνει και έχουν περάσει μηνύματα. Με μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση από τον Κωνσταντίνο να τρέξουμε μαζί το πεντάρι. Κωνσταντίνε, θα είσαι μαζί με τον Θοδωρή Παπαλουκά. Νιώθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να τρέξω με ένα τόσο καταξιωμένο αθλητή. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πρώτος στο νήμα στον ημιμαραθώνιο έκοψε ο Βέλγος Αμορή Πακέ με ρεκόρ διαδρομής 1.09.54, ενώ πρώτη γυναίκα ήταν η Γαλλίδα Σέβεριν Χάμελ με 1.23.50. Στα 10 χιλιόμετρα πρώτος ήταν ο Μανώλης Βαρδάκης με 34.36 και πρώτη γυναίκα η Όλγα Βανάκη με 45.46. Στα 5 χιλιόμετρα στην πρώτη θέση τερμάτισε ο Σταύρος Δαγκανάς με 17.27, ενώ πρώτη γυναίκα ήταν η Ζωή Ανίτα Ανδρικοπούλου με 18.36. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, είχε αρκετές ανηφόρες, όμως ήταν ένας όμορφος αγώνας. Ο κόσμος εδώ στην Κρήτη είναι πολύ φιλόξενος. Προσπάθησα όσο μπορούσα, η φιλοξενία όλοι χειροκροτάγανε, έτσι ήταν πολύ τέλεια. Ο αγώνας είναι μακράν η καλύτερη διοργάνωση που έχω συμμετάσχει, το ευχαριστηθήκαμε όλοι. Ήταν υπέροχα όλα. Σημασία έχει ότι έρχεται ο κόσμος κοντά.
και ο νέος κόσμος, τα παιδιά μας, τα παιδιά του μέλλοντος. Και νομίζω αυτό είναι και το πολύτιμότερο που μπορεί να προσφέρει το τρέξιμο και ο αθλητισμός. Στο περίπτερο ενημέρωση εθελοντών μιλούν των οστών του οράματος Ελπίδα, βρέθηκε η πρωταθλήτρια ξηφασκίας με αμαξίδιο Έφη Βλάμη, ενημερώνοντας το κοινό. Ο στόχος λοιπόν του συλλόγου είναι να φτάσουμε τους 100.000 εγγεγραμμένους δότες. Έχουμε ξεπεράσει ήδη τις 97.000. Στην Κρήτη συγκεκριμένα έχουν εγγραφεί 15.773, τώρα σίγουρα έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ οι δότες. Σε χωριστή στιγμή, η βράβευση του μικρού Γιάννη Σαμαρά, πρωταγωνιστή στο σποτάκι του ημιμαραθωνίου, από το συμπροταγωνιστή του Γιάννη Νερολαδάκη.